Κύριοι συνάδελφοι, διάβασα και άκουσα με προσοχή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις θέσεις της Επιτροπής για την ΠΕΣΚΟ και τα θέματα ασφαλείας και άμυνας θα συζητήσουμε εκτενώς στους επόμενους μήνες. Για τη σχέση με την Τουρκία αφιερώνεται μία πρόταση που δεν λέει τίποτα παρά τα επανειλημμένα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά στο προσφυγικό, 4 σελίδες με στόχο μια Ευρώπη φρούριο. Και μία μόνο παράγραφο με αοριστείες για την αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν μετανάστευση και πρόσφυγες. Περιγράφεται συνεργασίες με τη Λιβύη και γειτονικές χώρες στα όρια της αποσταθεροποίησης και τις εκβιάζεται με τα κονδύλια ανάπτυξης, το εμπόριο και τις θεωρήσεις με στόχο τον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών σε καταβλισμούς στρατόπεδα. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα που σύντομα θα εκραγεί και το σκληρό τίμημα θα το πληρώσουμε όλοι μας. Η πολιτική σας διχάζει. Διχάζει την Ευρώπη και δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να επενδύουν σε πρόσκαιρα κέρδη. Είμαι περίεργη λοιπόν για το όραμα ποιας Ευρώπης θα μιλάτε τότε στους λαούς. Thank you.